Πετύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Συγκεντρώσαμε ψύχρεμη ψήφο, την εμπιστοσύνη των πολιτών, η οποία εκτός από την καταδίκη του δικοματισμού αναζητούσε και ρεαλιστική πρόταση διεξόδου από την κρίση. 6,11% των Ελλήνων ψηφοφόρων επέλεξαν την πολιτική που προτείναμε και συμπυκνώθηκε στο δίπολο. Παραμονή της χώρας στο ευρώ, σταδιακή αποδέσμευση από το μνημόνιο και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού εξοικειώθηκε με αυτή την πολιτική πρότασή μας. Και όπως θα παρατηρήσατε, γύρω από αυτή την πρόταση γίνεται η συζήτηση κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών. Πρόκειται για μια πολύτιμη εγγραφή και για άμεση αξιοποίηση. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και το λέω αυτό γιατί η σημερινή μας συνάντηση δεν θα ασχοληθεί με την οργάνωση της κοινοβουλευτικής μας παρουσίας στην επόμενη Βουλή. Έτσι θα έπρεπε να γίνει. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι αυτή η δουλειά μας σήμερα. Δεν θέλω να προτρέξω. Εμείς σεβόμαστε τους δημοκρατικούς συνταγματικούς θεσμούς και θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, ελπίζοντας ότι θα αποδείξουν όλοι ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών και θα κάνουν τις αναγκαίες μετατοπίσεις ώστε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Εμείς δείξαμε τον δρόμο με την πρότασή μας. Προτείναμε την συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης με πολιτικά φερέγγια πρόσωπα. Κυβέρνηση που θα ενσωματώνει και θα σέβεται το μήνυμα της λαϊκής ετοιμιγορίας. Η αποστολή αυτής της κυβέρνησης, που θα έχει συγκεκριμένο δεσμευτικό πρόγραμμα και χρονικό ορίζοντα μέχρι τις εκλογές, τις ευρωεκλογές ακριβέστερα του 2014, θα είναι διπλή. Πρώτον, να κρατήσει την χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ και δεύτερο, να ξεκινήσει την σταδιακή απαγκίστρωση και την αποδέσμευση από το μνημόνιο. Η κυβέρνηση αυτή, με ισχυρή λαϊκή και κοινοβουλευτική στήριξη, θα αξιοποιήσει το ευνοϊκότερο πλέον ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον για να πετύχει θετικά αποτελέσματα μετά από συστηματική, επίμονη και σκληρή διαπραγμάτευση. Να κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή στην Ευρώπη, με την κοινωνία όρθια και με τη νέα γενιά παρούσα. Καταθέσαμε αυτή την πρόταση με απόλυτη συνείδηση της κρισιμότητας των στιγμών που περνάει η χώρα και καλούμε όλες τις δυνάμεις να ανταποκριθούν με συνέστηση της ευθύνης τους απέναντι στον τόπο. Και επαναλαμβάνω ότι ούτε η Δημοκρατική Αριστερά ούτε εγώ προσωπικά διεκδικούμε κάτι περισσότερο από την ικανοποίηση ότι συμβάλαμε στην εξεύρεση λύσης σε μια δύσκολη στιγμή. Και αυτό για να τελειώνουμε με παραμύθια και με όλους εκείνους που νομίζουν ότι η πολιτική είναι συνώνυμη της προσωπικής φιλοδοξίας. Εμείς βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Θα περιμένουμε λοιπόν, αλλά είναι προφανές από τις αντιδράσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετέχει γιατί από την πρώτη στιγμή ήθελε εκλογές. Και χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συγκροτηθεί κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα, που θα ήταν σε αρμονία με την λαϊκή βούληση και την διάταξη των συσχετισμών των πολιτικών κομμάτων. Εμείς εξάλλου έχουμε έγκαιρα ξεκαθαρίσει τη θέση μας, ότι σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν θα συμμετέχουμε. Ας το πούμε όμως για άλλη μια φορά, για όσους δεν καταλαβαίνουν, για όσους θέλουν να διαστρεβλώνουν τις θέσεις μας και να μας επιτίθενται. Σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα συμμετέχει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε και πήρε ψήφο στο όνομα της κυβέρνησης της αριστεράς. Πήρε την διερευνητική εντολή. Πήρε τη διερευνητική εντολή για να συγκροτήσει μια τέτοια κυβέρνηση και την μετέτρεψε σε προεκλογικό του διήμερο. Εμείς του είπαμε να προχωρήσει και να συγκροτήσει η κυβέρνηση με όσες δυνάμεις θα του δώσουν στήριξη, ώστε να έχει μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αρνήθηκε. Και τώρα αρνείται και την πρότασή μας για οικουμενική κυβέρνηση. Είναι φανερό ότι βιάζονται, ότι επίγονται. Επίγονται για εκλογές και απλώς δεν το λένε, αλλά όλοι πλέον το καταλαβαίνουν. Αν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε για εκλογές. Δεν τις θέλαμε. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας και ακόμη περισσότερα για να μην γίνουν. Αλλά εφόσον γίνουν, εμείς είμαστε έτοιμοι σε θέση μάχης. Ο κόσμος που ψήφισε Δημοκρατική Αριστερά έδωσε θετική ψήφο. Έδωσε ψήφο διεκδίκησης. Και όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι η δική μας πρόταση ήταν και είναι η μόνη που δίνει διέξοδο. Θέλουν να στήσουν ένα δίπολο κακέκτυπο του δικοματισμού που ταλαιπώρησε τη χώρα. Λοιπόν, όχι. Υπάρχει ο δικός μας δρόμος, ο τρίτος δρόμος, ο δρόμος του αριστερού ευρωπαϊσμού, ο δρόμος των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, ο δρόμος της δημοκρατικής αριστεράς. Αυτή τη σημαία σηκώνουμε και καλούμε τους πολίτες να συσπηρωθούν γύρω μας. Να μας δώσουν κι άλλη δύναμη για να την κάνουμε δύναμη για τη χώρα και την κοινωνία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εδώ, παρούσες και παρόντες, στη μάχη της δημοκρατικής αριστεράς για την Ελλάδα και την κοινωνία. Γεια σας.